έχουμε στην διαβούλευση το νέο, το περίφημο νέο νομοσχέδιο για τους servicers. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό, τι κομίζει καινούριο, τι αλλάζει. Να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την δικηγόρο, την κυρία Χριστίνα Γλυκού, η οποία ξέρει όσο λίγη το θέμα. Κυρία Γλυκού, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να μας δώσετε καταρχάς τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πλαισίου που θα ισχύσει στο εξής για τις σχέσεις των δανειοληπτών με τους servicers. Ναι, είναι κάτι που περιμένουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα δάνεια. Το περιμένουμε πώς και πώς το καινούργιο νομοσχέδιο, γιατί προς το παρόν, όπως είπατε και εσείς σωστά, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Θεωρούμε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι υπάρχουν δύο πολύ σημαντικοί άξονες. Ο ένας είναι το κομμάτι των funds, όπου πλέον θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά, έτσι, γιατί δεν πάβει να είναι σε δημόσια διαβούλευση, άρα δεν και υπό την αίρεση κάποιων αλλαγών μέχρι να πάρει την τελική του μορφή. Σωστά, της τελευταίας στιγμής. Ακριβώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πριν πάω στον εξοδικαστικό, λοιπόν, για τα funds. Αυτή τη στιγμή ακόμα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στο κομμάτι της επικοινωνίας με τις εταιρείες διαχείρισης και κυρίως στο κομμάτι της πληροφόρησης. Με το νομοσχέδιο, λοιπόν, που αναμένεται να ψηφιστεί, θα υπάρχει προσωποποιημένη πληροφόρηση του οφειλέτη, που σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα αντίστοιχη με το web banking, όπου θα μπαίνει με κωδικούς AccessNet ο οφειλέτης και θα μπορέσει να βλέπει σε πραγματικό χρόνο ποιες είναι οι οφειλές του σήμερα, δηλαδή ποιο είναι το υπόλοιπο, ποιοι είναι οι τόκοι, ποιο είναι το κεφάλαιο κτλ. Πάρα πολύ σημαντικό. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί οφειλέτες που μέχρι και σήμερα δεν έχουν ενημέρωση για το τι οφείλουν. Πριν πάμε στο κομμάτι της ρύθμισης. Ή αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να μάθουμε το υπόλοιπο ενός οφειλέτη, πρέπει να μας κάνει αξιοδότηση, να τη στείλουμε προς έλεγχο στο νομικό τμήμα της εταιρείας διαχείρισης. Και από εκεί πέρα, μετά από αρκετές μέρες, κάποιες φορές μπορεί να ξεπερνάει και τον 1,5 μήνα σε κάποια funds, να ενημερωθούμε. Οπότε σε αυτό το κομμάτι σίγουρα θα διευκολυνθούμε για να μπορέσουμε μετά να κάνουμε και τις διαπραγματεύσεις και τις ρυθμίσεις. Επίσης, αλλάζει ο τρόπος που λειτουργούν, θα λειτουργούν μάλλον οι εταιρείες διαχείρισης, δηλαδή ήδη έχουν επιβληθεί πάρα πολλά πρόστιμα. Να θυμίσω ότι έχουμε δει ουκολίγες καταχρηστικές και παράνομες συμπεριφορές από τις εταιρείες διαχείρισης, με απειλές μέσα εισαγωγικών, με εκβιασμούς, με τελεσίγραφα, να οχλούν τον οφειλέτη και το περιβάλλον του, το οικογενειακό ή το εργασιακό περιβάλλον, να καλούν στη δουλειά του και να του λένε ότι αν δεν πληρώσει π.χ. τη δόση του ή αν δεν ρυθμίσει θα ξεκινήσουν νομικές ενέργειες. Όλα αυτά θα αλλάξουν, διότι θα πρέπει το πλαίσιο ενημέρωσης να είναι τέτοιο που να συνάδει με την καλή πίστη, δηλαδή να παρέχεται πληροφόρηση αλλά χωρίς τους τραμπουκισμούς μεσαγωγικών που έχουμε δει κατά καιρούς, και σε περίπτωση που δεν τηρηθεί όλο αυτό θα υπάρχουν και πρόστιμα. Ήδη έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες και για συγκεκριμένο φαντ και ήδη έχουν επιβληθεί τα πρώτα πρόστιμα, οπότε και αυτό είναι μια αλλαγή που την περιμένουμε. Κυρία Γλυκού, άρα ναι. Ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω. Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οφειλέτες αυτή τη στιγμή που δέχονται τρομερά ασφυκτικές πιέσεις από τις εταιρείες διαχείρισης για να καταβάλουν μία δόση, ενώ ας πούμε τους έχουν γνωστοποιήσει ότι δεν μπορούν να την καταβάλουν, ζητούν ρύθμιση, δεν ρυθμίζουν ή ρυθμίζουν τα fund με όρους που εκείνοι θέτουν, οι οποίοι συνήθως δεν είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα τους. Και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα δάνεια πασχίζουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους προστατεύσουμε και να τους ρυθμίσουμε, έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δεν είναι άνθρωποι που θέλουν να μην ρυθμίσουν ή να μην πληρώσουν. Δεν έχουν απλώς τη δυνατότητα, λέτε. Αντιλαμβάνομαι ότι λέτε ότι οι ρυθμίσεις που έχουμε μέχρι στιγμής δει είναι σε μια κατεύθυνση που προφανώς δημιουργεί ένα πολύ πιο ευνοϊκό ή πιο θετικό, εν πάση περιπτώσει, πλαίσιο για όσους ανθρώπους θέλουν να ρυθμίσουν, προσπαθούν να ρυθμίσουν τους οφειλές τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση στο σχέδιο που έχουμε δει. Εσείς θα προτείνατε, ας πούμε, να υπάρξουν και άλλου τύπου ρυθμίσεις? Σαφέστατα. Σαφέστατα και επιδέχεται, και θα σας πω το εξής. Αν πάρουμε, ας πούμε, το κομμάτι του εξοδικαστικού, έτσι, πριν πάμε στις διμερείς. Το νέο νομοσχέδιο ουσιαστικά ευνοεί τους ευάλωτους. Ορθά. Δηλαδή, με το νομοσχέδιο, τόσο ότι θα υπάρχει ένα σταθερό επιτόκιο και στα τραπεζικά ιδρύματα ή στα funds, 3% όπως υπάρχει τώρα στο δημόσιο και στα ταμεία μέσω εξοδικαστικού, θα αναγκάζει τις εταιρείες διαχείρισης, γιατί
όλα τα δάνεια σχεδόν έχουν μεταβιβαστεί σε εταιρείες διαχείρισης, ελάχιστα έχουν μείνει σε τραπεζικά ιδρύματα, να συμμετέχουν υποχρεωτικά στη διαδικασία του εξοδικαστικού, εφόσον ο φιλέτης είναι ευάλωτος. Κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση και λέω το εξής. Θα έχουν τη δυνατότητα, αν θεωρούν ότι ο φιλέτης ψεύδεται και έχει δηλώσει ψευδώς κάποια στοιχεία, να προσφύγουν στα δικαστήρια. Περιμένω να δω με ποιες προϋποθέσεις θα μπορεί να γίνεται αυτό και κατά πόσο θα αποτελέσει ασφαλιστική δικλίδα προστασίας για τους οφειλέτες ή όχι. Κλείνει παρένθεση αυτό, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για να το συζητήσουμε. Άρα λοιπόν, στο κομμάτι των ευαλώτων θα υπάρχει όντως η υποχρεωτικότητα συμμετοχής στη διαδικασία. Το θέμα είναι και το ζητούμενο είναι ότι πολλοί οφειλέτες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ευάλωτοι, αν και είναι επί της ουσίας ευάλωτοι. Και τι εννοώ? Για να θεωρηθεί ευάλωτος κάποιος, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις αξίας περιουσίας ή εισοδήματος προστατευόμενων μελών κτλ. Υπάρχουν ο κύριος όγκος όμως των οφειλετών, αυτή τη στιγμή μπορεί να τεθεί και μάλλον τίθεται εκτός προστασίας και δεν παίρνει πιστοποιητικό ευαλωτότητας, γιατί μπορεί να μην έχει τη μία από τις προϋποθέσεις για 1.000 ευρώ διαφορά, ας πούμε, στο κομμάτι της περιουσίας ή ελάχιστα ευρώ πάνω στο κομμάτι του εισοδήματος. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πώς θα ρυθμίσουν? Πάλι δεν θα υπάρχει υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών, των ιδιωτών. Για μένα λοιπόν αυτό που θα ήθελα ιδανικά να αλλάξει, επειδή μου μιλήσατε για βελτιώσεις, είναι με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε όσοι είναι επιλέξει μέσω εξοδικαστικού όντως να συμμετέχουν οι τράπεζες και τα funds. Για να μπορέσει να λειτουργήσει. Γιατί ναι, μεν έχουν γίνει τεράστια βήματα βελτίωση στον εξοδικαστικό σε σχέση με το αρχικό εργαλείο πριν από 2 χρόνια. Όμως ακόμα πολλές τράπεζες και πολλά φάντ δεν συμμετέχουν. Κατανοητό. Και επειδή δεν έχει γίνει παραμετροποίηση στην πλατφόρμα, δεν γνωρίζουμε ακόμα το λόγο. Ενώ έχει ψηφιστεί και αποτελεί νόμο του κράτους από πέρυσι το να αναγράφεται ο λόγος απόρριψης, ας πούμε, της αίτησης από πλευράς φάντ. Κυρία Γλυκού, κλείνοντας, η εικόνα που έχετε, οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού αυξάνονται σημαντικά πλέον? Σε τι επίπεδα βρισκόμαστε? Αυξάνονται σημαντικά, αλλά δεν είναι όλες βιώσιμες. Δηλαδή, ακόμα και στις περιπτώσεις που συμμετέχει ο πιστωτής, ο ιδιώτης πιστωτής, και να λέω, γιατί για το δημόσιο και τα ταμεία τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Καλά, είναι και μονόδρομος ο εξοδικαστικός, αλλά γενικώς γίνονται πολύ καλύτερες ρυθμίσεις με περισσότερες δόσεις κτλ. Αλλά οι προτάσεις όντως πρέπει να βελτιωθούν. Δηλαδή, περιμένουμε, έχει εξαγγελθεί ούτως ή άλλως ότι το νέο υπολογιστικό εργαλείο θα βελτιώνει και τις προτάσεις. Δηλαδή, θα λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία κτλ. Επίσης, το καλό είναι, και να το πω και αυτό, ότι και εκτός εξοδικαστικού, αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αποδεχτεί την πρόταση για οικονομικούς λόγους ενώ του εξοδικαστικού, γιατί είναι μη βιώσιμη, μπορεί να ρυθμίσει ενημέρωση. Αυτό που βλέπουμε, και οφείλουμε να το πούμε για να το ξέρει και ο κόσμος, είναι ότι τα funds πλέον προσέρχονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, διμερώς εννοώ, πολύ πιο εύκολα σε σχέση με ένα εξάμηνο πριν. Ας το κρατήσουμε, είναι θετικό στοιχείο αυτό. Κυρία Γλυκού, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όταν δούμε και το νομοσχέδιο στην τελική του μορφή. Βεβαίως, για να έχουμε πλέον να συζητήσουμε κάτι για την πράξη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.